Κρισμάν με χώρο. Ανέβηκε ωραία ο Κροάτης και σούταρε! Δοκάρι! Έρχεται στη φάση ο Παυλίδης. Γκολ! 0-1 ο ΠΑΣ. Στο 44 με τον δικό του Mr. Goal, τον Παυλίδη, να βάζει το τρίτο του στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΣ παίρνει αυτό που δικαιούται στον πρώτο ημίχρονο. Ήταν πολύ καλύτερος από τον Απόλλωνα. Φωτοβολίδα από τον Κροάτη στο δοκάρι του Κότσαρη. Και στη συνέχεια έχει πολύ εύκολο έργο ο Παυλίδης. Προσπάθησε ο Τζαμπούρης πάνω στη γραμμή, αλλά ήταν πιθανό να προλάβει την μπάλα. Ο Λεό έχει αφήσει την περιοχή, πάει στο 1-1 με τον Ντομίνγκες. Είναι και ο Μπαξεβανίδης εκεί, ο Λεό ξέφυγε, γύρισε την μπάλα στον Πρισμάν, ο οποίος έκανε φανταστική τρίπλα Ελευθεριάδης, 2-0 ο ΠΑΣ. Οι Γιαννιώτες έκρυψαν την μπάλα, φανταστικό γκολ. Απίστευτο γκολ από τον Ελευθεριάδη, αλλά ο Πρισμάν έκανε την τρίπλα για να μην πω τη χρονιά τη αγωνιστική σίγουρα. Κοιτάξτε τι κάνει ο Πρισμάν, φοβερό. Και στη συνέχεια ο Ελευθεριάδης εκμεταλλεύεται τον χώρο που είχε, κοντρολάρει με το στήθος και κάνει εύκολα το 0-2. Μπαξεβανίδης πάρα πολύ έξυπνα με το κεφάλι, τρίπλαρε. Και άλλαξε για τον Μουνιέ. Κατέβασε αυτός με το στήθος. Πέρασε την περιοχή, ο Ντάουντα θέλει να γυρίσει, ο Ιωαννίδης σούταρε γκολ! 1-2 Απόλλων. Με τον Ιωαννίδη που μπήκε πριν ελάχιστα λεπτά να βάζει το γκολ και να μειώνει, δίνοντας ελπίδες στον Απόλλωνα. Ο Ντάουντα με πλάτη στην εστία, η κόντρα ευνοεί τον Ιωαννίδη, ο οποίος όμως κάνει καταπληκτικό πάτημα. Δείτε εδώ ξανά πώς η κόντρα του φέρνει την μπάλα στο δεξί. Αυτός την μεταφέρει στο αριστερό και από εκεί στα δίχτυα. Σέντρα τελικά. 1-2. Όλα νόμιμα στον γκολ του Ιωαννίδη. Εδώ βλέπετε για εκατοστά είναι εντός παιχνιδιού ο Ντάουντα στην πάσα του Μουνιέ.